Πάλι μαζί στο τρίτο μέρος εκπομπής. Επιστρέφουμε στην εκδήλωση για το Κέντρο Τεκμηρίωση Τουρισμού. Την εκδήλωση του Ξενιακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Εκεί ο Υπουργός Τουρισμού, Γιώργος Κεφαλογιάννη, μίλησε για τα στατιστικά μεγέθη που θα αρχίσουν να διαμορφώνονται στον τουρισμό, για τις αναλύσεις και πώς το βλέπει το Υπουργείο. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε σήμερα στην παρουσίαση μιας σημαντικής μελέτης για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2012. Στην παρουσίαση ενός απαραίτητου εργαλείου, το οποίο τονίζει τη σημασία της επιστημονικής ανάλυσης των δεδομένων, προκειμένου να μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό υψηλών προδιαγραφών. Είναι σημαντικό να στηρίζουμε μελέτες οι οποίες βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία, τις οποίες επεξεργάζονται επαγγελματίες, με στόχο τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. Το Υπουργείο Τουρισμού, αναγνωρίζοντας την ανάγκη τεκμηρίωσης, έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στην ενεργοποίηση των δορυφόρων λογαριασμών τουρισμού και του τουριστικού παρατηρητηρίου. Έχουμε ήδη υπογράψει σχετικό μνημόνιο συνεργασίας με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και στόχος μας είναι να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο στατιστικό σύστημα δεδομένων για τον τουριστικό κλάδο, με σκοπό την χάραξη, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της τουριστικής πολιτικής της χώρας. Δεδομένα που θα αξιοποιούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας σε στατιστική πληροφόρηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους εθνικούς φορείς και τους διεθνείς οργανισμούς, όπως και για την παροχή έγκυρων στοιχείων στους ενδιαφερόμενους που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με τον τουρισμό. Φίλες και φίλοι, όπως είπε και ο Πρόεδρος, ο τουρισμός επιτέλους αποκτά στη συνείδηση όλων τη θέση που του αρμόζει, δηλαδή ενός από τους σημαντικότερους τομείς ανάπτυξης και οικονομικής ενίσχυσης της χώρας. Είναι πια κατανοητό σε όλους πως ο τουρισμός μπορεί να μειώσει αισθητά την ανεργία, να αυξήσει το εθνικό εισόδημα της χώρας και να βελτιώσει το ισοζύγιο πληρωμών. Την ίδια όμως στιγμή προβάλλει την παραγωγή και άλλων τομέων. Χρησιμοποιεί και ενισχύει την πρωτογενή παραγωγή με ενέργειες όπως το ελληνικό πρωινό, μια σημαντική πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ενδυναμώνει τις εγχώριες συγκοινωνίες, δίνει κίνητρο στην παραγωγή πολιτισμού, αναπτύσσει την έρευνα για την ιστορία της χώρας. Η ιστορία και ο πολιτισμός της Ελλάδας αποτελούν άλλωστε σημαντικά στοιχεία που ενδυναμώνουν τον ελληνικό τουρισμό. Έχει έρθει όμως η ώρα να αναπτύξουμε νέες δεξιότητες, να αναδιαμορφώσουμε το νέο ελληνικό τουριστικό προϊόν και να αναδείξουμε μια νέα πρόταση που να συνδυάζει την ελληνική ιστορία με τη σύγχρονη Ελλάδα και τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας, που να προβάλλει την πολιτιστική πολυμορφία, τις γεωγραφικές και τοπογραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας. Ήρθε η ώρα να αναδείξουμε ένα σύνθετο αλλά ξεκάθαρο τουριστικό προϊόν, το οποίο θα συνδυάζει την νοσταλγία του παρελθόντος με τις ανάγκες του σήμερα και τις ιδέες του αύριο. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος της ομιλίας της Υπουργού Τουρισμού της Λόγας Κεφαλογιάννης, αλλά εμείς ευθύς αμέσως να μεταφερθούμε στην αίθουσα σύνταξης, εκεί η Μαρία Κρυβού είναι κοντά μας, να μας μεταφέρει τις τελευταίες ειδήσεις στον χώρο του τουρισμού, των μεταφορών και του τουριστικού real estate. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Να μετασχηματίσει την οικονομία της Αθήνας σε εξωστρεφή οικονομία επιδιώκει μέσα από το ταξίδι του στο Πεκίνο ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης. Προτεραιότητα του Δημάρχου Αθηναίων αποτελεί η ανάπλαση της πόλης, η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, η προσέλκυση επενδύσεων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η προσέλκυση μεταπτυχιακών Κινέζων φοιτητών για σπουδές στα ανώτατα ιδρύματα της πρωτεύουσας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων βρίσκεται στην Κίνα συνοδευόμενος από κλιμάκιο 20 Ελλήνων επιχειρηματιών και εκπροσώπων ενδιαφερομένων φορέων. Στην αποστολή συμμετέχουν και 60 εκπρόσωποι κινέζικων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, των τυποποιημένων προϊόντων, της διατροφής, της διαχείρισης ακινήτων και των κατασκευών. Με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μηνύματα για τη θέση του προορισμού Αθήνα-Αττική στη μεγάλη ρωσική τουριστική αγορά, ολοκληρώθηκε η κοινή συμμετοχή της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων και της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και Αργοσαρονικού στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού MIT 2013 στη Μόσχα. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους tour operators, τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους ρωσικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και διανεμήθηκε πλούσιο ενημερωτικό υλικό για τον προορισμό και το ξενοδοχειακό δυναμικό του.
Ψήφο εμπιστοσύνης δίνει στις ελληνικές τουριστικές υποδομές στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στην πρόσφατη έκθεσή του, που κατατάσσει 140 χώρες ανάλογα με την ελκυστικότητα και την ικανότητά τους να αναπτύξουν τα ταξίδια και την τουριστική βιομηχανία τους. Μπορεί η Ελλάδα να έπεσε 3 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και να βρίσκεται στην 32η θέση παγκοσμίως, ωστόσο κατέλαβε την 3η θέση μετά την Αυστρία και την Ιταλία στις τουριστικές της υποδομές. Καθώς τονίζεται ότι η Ελλάδα είναι ένας προορισμός όπου ο επισκέπτης έχει πολλές επιλογές για μια άνετη διαμονή. Στην έκθεση γίνεται λόγος για πολλές επιλογές ξενοδοχείων, για εξαιρετικές εγκαταστάσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και πολλά ATM για ανάληψη μετρητών. Στο ποσό των 100,2 ευρώ ανήλθε η μέση τιμή δωματίου των ξενοδοχείων τον Αύγουστο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Κατά 0,1% αυξήθηκε η πληρότητα των μονάδων τον ίδιο μήνα, αγγίζοντας το 77,8%, και την ίδια περίοδο άνοδο 0,8% παρουσίασε η απασχόληση. Τα παραπάνω στοιχεία καταγράφονται στην ετήσια έρευνα του ΙΤΕΠ «Εξελίξεις στον τουρισμό και στα βασικά μεγέθη της ελληνικής ξενοδοχείας το 2012». Όπως αποτυπώνεται στη μελέτη, η Ελλάδα εισέπραξε 4,6% λιγότερα έσοδα το 2012 σε σχέση με την περσινή χρονιά. Επίσης, πέρυσι συνεχίστηκε η μείωση των ταξιδιών για επαγγελματικούς λόγους προς τη χώρα μας, καθώς το δεύτερο τρίμηνο του 2012 τα επαγγελματικά ταξίδια μειώθηκαν κατά 19,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. Τη συμπάθειά τους αλλά και το ενδιαφέρον τους για την Ελλάδα εξέφρασαν οι επισκέπτες της τουριστικής έκθεσης στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας, στην οποία συμμετείχε η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Τα περίπτερα της Ελλάδος είχαν την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και οι ευχές των Σουηδών για την τουριστική κίνηση ήταν να γεμίσουν τα ελληνικά ξενοδοχεία, προκειμένου να ενισχυθεί η ελληνική οικονομία. Την πρώτη θέση στους καλύτερους ευρωπαϊκούς προορισμούς για το 2013 κατέλαβε η Κωνσταντινούπολη, ακολουθούμενη από τη Λισαβόνα και τη Βιέννη. Η Κωνσταντινούπολη ψηφίστηκε ως ο καλύτερος ευρωπαϊκός προορισμός για το 2013 στην πρώτη ευρωπαϊκή εκδήλωση e-tourism, που δίνει τη δυνατότητα στους ευρωπαίους πολίτες να επιλέξουν την πόλη που θα κερδίσει τον τίτλο του καλύτερου ευρωπαϊκού προορισμού. Σημειώνεται ότι ο καλύτερος ευρωπαϊκός προορισμός είναι μια πρωτοβουλία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού European Consumers Choice, που έχει ως στόχο την πρόθεση του πολιτισμού και του τουρισμού στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν σημαντικότερες ειδήσεις, έτσι όπως καταγράφονται από τον χώρο του τουρισμού. Σε ευχαριστούμε, Μαρία, για τις πραγματικά ενδιαφέρουσες ειδήσεις που μας μετέφερες. Να περάσουμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι της ομιλίας της Υπουργού Τουρισμού από την εκδήλωση του Ξενιακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Σόλωνας Κεφαλογιάννη. Κυρίες και κύριοι, το 2011 η χώρα μας ευνοήθηκε από το αρνητικό κλίμα στις χώρες της Βορείου Αφρικής, που έστρεψαν τον τουρισμό προς άλλες κατευθύνσεις, προς άλλους προορισμούς, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα. Η αύξηση αυτή όμως στις αφίξεις υπήρξε εύθραυστη. Δεν υπήρξαν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα στηρίξουν και θα αναβαθμίσουν τον ελληνικό τουρισμό, απελευθερώνοντάς τον από τον φόβο των τυχαίων συγκυριών. Παρά το γεγονός πως η οικονομική κρίση μαστίζει τις περισσότερες χώρες του κόσμου, οι διασυνοριακές μετακινήσεις τουριστών έδειξαν για το 2012 μια αύξηση της τάξεως του 3,8%. Την ώρα όμως που αφίξεις στη Νότια Ευρώπη παρουσίαζαν επίσης αύξηση, στην Ελλάδα τα στοιχεία ήταν προβληματικά. Αβεβαιότητα, ακυρώσεις, αρνητική δημοσιότητα. Ήδη με την σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού το καλοκαίρι του 2012, γνωρίζαμε πως τα στοιχεία δεν μας ευνοούσαν. Επισημέναμε πως η άνοδος του 2011 ήταν συγκυριακή και ότι έπρεπε να κάνουμε πολλά περισσότερα από το να περιμένουμε τις διεθνείς εξελίξεις να μας ευνοήσουν. Αν το κλίμα σταθερότητας δεν είχε εμπεδωθεί μετά τις εκλογές του Ιουνίου, εάν δεν είχαμε κινηθεί γρήγορα τους καλοκαιρινούς μήνες, στοχεύοντας στην άμεση αλλαγή του κλίματος και στους τουρίστες της τελευταίας στιγμής, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ αρνητικά. Τώρα και με την προσεκτική ανάγνωση των στοιχείων της έρευνας, αποδεικνύεται πως είχαμε δίκιο. Η έρευνα του ΙΤΕΠ και τα επιστημονικά της αποτελέσματα αποτελούν για εμάς ένα κρίσιμο επαγγελματικό εργαλείο. Βασιζόμενοι στα στοιχεία που μας προσφέρει, μπορούμε να τεκμηριώσουμε τις απαραίτητες τακτικές ή στρατηγικές κινήσεις που οφείλουμε να κάνουμε. Τα προηγούμενα χρόνια, η απουσία συστηματικών μελετών γινόταν αισθητή τόσο στην χάραξη μακροχρόνιας στρατηγικής, όσο και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κάθε τουριστικής χρονιάς. Δεν αρκεί να στεκόμαστε μόνο στα νούμερα των αφίξεων. Κυρίως, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να περιμένουμε τη διεθνή συγκυρία να μας βοηθάει.
πρέπει να σχεδιάζουμε, να στοχεύουμε και αν χρειάζεται να διορθώνουμε με τακτικές κινήσεις. Το 2012, όπως αναφέρθηκε ήδη, ήταν μια δύσκολη χρονιά για την ελληνική ξενοδοχεία. Ο ελληνικός τουρισμός, όμως, αποδεικνύεται και πάλι ανθεκτικός στις οικονομικές κρίσεις. Η οικονομική κρίση είναι γεγονός που έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση τιμών, όμως δεν αρκεί να βασιστούμε στην συγκυρία της κρίσης για να περιμένουμε την ανάπτυξη. Είναι καθοριστική σημασία να λάβουμε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες προκειμένου να επαναφέρουμε την Ελλάδα στους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Μόνο έτσι μπορούμε να στοχεύσουμε στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας, που σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα που βρίσκεται και μέσα στην μελέτη του ΙΤΕΠ, στον τομέα της ανταγωνιστικότητας των τιμών ερχόμαστε στην θέση 127. Αυτό ήταν το τελευταίο μέρος της ομιλίας της Υπουργού Τουρισμού της Όλγας Κεφαλογιάννη. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα είστε κοντά μας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.